άνθρωποι με πατερίτσες, ηλικιωμένες γυναίκες και ανήλικα παιδιά. Η νέα καραβιά προσφύγων που εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex τα ξημερώματα, σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, είχε στοιχεία από το προσωπικό δράμα του κάθε επιβάτη ξεχωριστά. Λίγο μετά τις 6 το πρωί, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του λιμενικού ναυαγοσωστικού σκάφους που μετέφερε τα 59 άτομα στους Καλούς Λιμένες. Ενώ μέχρι να καταφέρει το ίδιο το λιμενικό να βρει λεωφορείο για τη μεταφορά, πέρασαν αρκετές ώρες, αφού η άφηξή του στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο ήταν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Δεν είναι δυνατόν να, το λιμενικό σώμα να επαιτεί για την μεταφορά αυτών των ανθρώπων από επιχειρηματίες με λεωφορεία να μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο Ηράκλειο. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και πρέπει χθες να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου και επαναλαμβάνοντας ότι δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο να μην ενεργοποιεί τον οδικό χάρτη που έχει για το μεταναστευτικό, οι λιμενικοί σε τόνο απόγνωσης ζήτησαν άμεσα να ληφθούν μέτρα, καθώς το προσωπικό εξαντλείται. Άλλωστε, τα νούμερα όπως τόνισαν είναι ξεκάθαρα. Μόνο το τελευταίο 48ωρο στην Κρήτη έφτασαν 257 άνθρωποι, ενώ από την αρχή του χρόνου έχουν ξεπεράσει τους 4.630. Αύξηση πάνω από 450%. Η εξάντληση του προσωπικού έχει φτάσει στο απροχώρητο. Νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούν πάρα πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή τις μεταναστευτικές ροές, την αύξηση των μεταναστευτικών ροών που παρατηρείται νότια της Κρήτης, και το συντομότερο δυνατόν πρέπει να ενισχύσουν τις λιμενικές αρχές με έψυχον δυναμικό και με επιχειρησιακά μέσα. Ξεκάθαρος ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, που ζήτησε για μία ακόμη φορά να τηρηθούν οι δεσμεύσεις και στην Κρήτη να γίνουν 2 χώροι προσωρινής φιλοξενίας, όπως και να ενισχυθούν με κονδύλια οι Δήμοι, οι οποίοι ασκούν κομμάτια μεταναστευτικής πολιτικής χωρίς καμία βοήθεια και κανένα πόρο. Άμεση δημιουργία 2 χώρων προσωρινής φιλοξενίας, να το τονίσουμε αυτό, προσωρινής φιλοξενίας στο νησί μας, και χρηματοδότηση, υπάρχει κωδικός, υπάρχει κοινή πολιτική απόφαση, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα και η διαμονή αυτών των ανθρώπων στο νησί μας τις λίγες ώρες να είναι ανθρώπινη και αξιοπρεπής. Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο είναι και το μήνυμα προς την πολιτεία, ακόμη και για τον υπάρχοντα χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, αυτός πια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, αφού σύντομα θα φιλοξενεί τα γραφεία του νέου φορέα. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Δεν είναι δυνατόν εδώ που θα είναι τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου και θα έχει κόσμο καθημερινά, θα υπάρχουν επισκέψεις πολιτών, να είναι μαζί με τους μετανάστες. Κάτι πρέπει να γίνει.